Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημερίσουμε εδώ τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Κυριακό. Όλα καλά. Πολύ χαρά, δόξα τω. Ωραία, λοιπόν. Πάμε πρώτα λίγο στον Βαγγέλη Μητρούση στη Λάρισα, μας περιμένει να δούμε λίγο τι εξελίξεις έχουμε. Γιατί χθες είχαμε μια κακοκαιρία, είχαμε μια ανησυχία, γιατί είχαμε εκεί και τον Ποινιό, ο οποίος υπήρχαν κάποια σενάρια ότι μπορεί να υπερχείλει. Έσπισαν οι άνθρωποι εκεί να μπορέσουν να στηρίξουν τα αναχώματα. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είχαμε κάτι φοβερό. Καλώς τον. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους θεατές. Έτσι είναι. Ξεπεράστηκαν, θα έλεγα έτσι, τα χειρότερα. Μετά την προχθεσινή, να το πω έτσι, βροχόπτωση, κυρίως τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας, που έπεσε στα ορεινά του Τρικάλων και είχε σαν αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα κυρίως στα ορεινά χωριά του Δήμου Μετεώρων αλλά και της Πύλης. Τα νερά αυτά μέσω του Ποινιού αλλά και του Πάμισου κατευθύνθηκαν, θα έλεγα, προς τη Θεσσαλική πεδιάδα. Τον κίνδυνο που διέτρεχαν οικισμοί στο Δήμο Τρικαίων και το Δήμο Πύλης, τα χωριά, δηλαδή τα παραπίνια όπως είναι ο Παραπότομος αλλά και το Βαλομάντρι, ξεπεράστηκαν, εκτονώθηκε, θα λέγα, η κατάσταση με τα νερά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αυτό που συμβαίνει, έτσι το ξέρουμε όλα τα χρόνια στον Ποινιό ποταμό, όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Και τώρα μετακυλείται προς τα ανατολικά. Γίνονται προσπάθειες, γιατί ήταν εκεί μηχανήματα με τα αναχώματα. Ο λόγος είναι ότι τα φαρτά υλικά που είχαμε από τον Ντάλιερ έχουν σαν αποτέλεσμα να είναι μικρότερη, να το πω, η κήτη του ποταμού ή και των χυμάρων. Θα πρέπει να καθαριστούν αυτά το συντομότερο για να μην υπάρχουν προβλήματα σε νέες βροχοπτώσεις. Είναι σε επιφυλακή, θα έλεγα έτσι, και η περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων αλλά και οι υπόλοιπες για την αντόπιση του φαινομένου, για να μην υπάρχουν και νέα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις έτσι, το τελευταίο 24 ώρο. Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τώρα πριν πάμε στα βασικής της ατζέντας, ακόμα συνεχίζουν να έχουν προβλήματα οι άνθρωποι εκεί στην Ευρύτερη Περιοχή, στη Θεσσαλία. Υπάρχουν, μας έλεγαν και νωρίτερα, υπάρχουν προβλήματα στις υποδομές ακόμα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να τα φτιαχτούν όλα, αλλά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να στηριχθούν. Πράγματι, η κυβέρνηση είναι από πάνω από αυτό το θέμα. Mm-hmm. Το ότι υπάρχουν προβλήματα που υπάρχουν οφείλεται σε ένα γεγονός που ήταν τεράστιο. Αν δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή, δεν μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, όχι της καταστροφής τότε που βλέπαμε στις ειδήσεις την πλημμύρα, το τι έχει απομείνει από τότε μέχρι σήμερα. Υπάρχουν περιοχές που παραμένουν απολύτως πλημμυρισμένες μέχρι σήμερα. Δεν είναι εύκολη. Ποτέ δεν είπαμε ότι θα ήταν εύκολη η ανάταξη της Θεσσαλίας. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα. Πριν περάσουμε στα θέματα του Υπουργείου, κύριε Γεωργιάδη, μια και βρισκόμαστε στο θέμα της Θεσσαλίας, αυτή την εβδομάδα είχαμε και την επέτειο από την τραγωδία, ένας χρόνος από το δυστύχημα στα Τέμπη. Βλέπετε τους γονείς και πέρα από έτσι, τα κόμματα, ότι έχουν δει, βρει και πεδίο δράσης λαμπρό για κομματική αντιπαράθεση και κριτική, να μείνουμε λίγο επί της ουσίας. Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της άρσης ασυλίας των πολιτικών προσώπων. Από την άλλη, περιουραίουσα ατμόσφαιρα από την πλευρά των γονέων και των συγγενών λέει ότι και χρεώνει στην κυβέρνηση μια προσπάθεια συγκάλυψης και κουκουλώματος με σημείο αιχμής τα μπαζώματα που έγιναν αμέσως μετά το δυστύχημα τις επόμενες ημέρες. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο τον μπάζωμα, είναι διάφορα. Καταρχάς, εγώ δεν αντιδικώ ποτέ με τους γονείς. Οι γονείς είναι γονείς που χάσουν τα παιδιά τους. Ό,τι και να πεις, έχουν δίκιο. Και ό,τι και αν σου πούν, έχουν δίκιο. Ως προς το πρώτο αίτημα, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή καμία ασυλία πολιτικών. Διάβασα χθες και ένα άρθρο ενός πολύ καλού μου φίλου που λέει να έρθει η βουλευτική ασυλία των εμπλεκομένων υπουργών. Μα δεν υπάρχει θέμα βουλευτικής ασυλίας στην προκειμένη περίπτωση. Η βουλευτική ασυλία αναφέρεται σε δράσεις του βουλευτού. Αν αυτό που αναφέρονται είναι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, αν συζητάμε αν πρέπει να υφίσταται ή όχι νόμος περί ευθύνης υπουργών, φαντάζομαι αυτό εννοούν όσοι υπογράφουν, πρέπει να σου πω ότι δεν γνωρίζω κανένα κράτος στον κόσμο που να μην έχει νόμο περί ευθύνης υπουργών, δεν γνωρίζω ούτε μία κοινοβουλευτική δημοκρατία στον κόσμο που να μην έχει. Και ίσως για τους έτσι πιο ρέκτες της ιστορίας, νόμο περί ευθύνης υπουργών έφτιαξε το ελληνικό κράτος από το πρώτο σύνταγμα, mm-hmm. την Επίδαυρο. Βασικά είναι πρακτικά αδύνατο να λειτουργήσει η κοινοβουλευτική δημοκρατία χωρίς κάποιο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Τώρα, το αν αυτός είναι ο καλύτερος, πρέπει να γίνει κάποιος άλλος, αυτή είναι μια συζήτηση. Αλλά συγχωρέστε με, πραγματικά δεν ξέρω. Αν κάποιος έχει να μου υποδείξει, πολύ ευχαρίστω. Να, σε αυτά περί συγκάλυψες.
Λοιπόν, άλλο. Αυτή την περίοδο. Εγώ καταλαβαίνω ότι καλά κάναμε και του γονεί λίγο να του αφήσουμε απ' έξω αυτήν την ιστορία. Ο κ. Κασελάκης χθε βγήκε εκεί. Θα έρθω στον κ. Κασελάκη. Προσπαθεί να σκάλυψει. Θα έρθω στον κ. Κασελάκη. Αυτή την περίοδο διεξάγεται η δίκη για το Μάτι. Έτσι δεν είναι. Το Μάτι έγινε το 2018. Είμαστε το 2024. Είμαστε 6 χρόνια μετά και ακόμα δεν έχει τελειώσει η δίκη. Αντίθετα για τα Τέμπη, η δίκη ξεκινάει μέσα στο 2024. Δηλαδή σε ένα χρόνο και κάτι από το τραγικό αυτό δυστύχημα. Πώς μπορεί να μας κατηγορεί κάποιος εμάς για συγκάλυψη? Εδώ η ταχύτητα με την οποία κινούνται οι διαδικασίες είναι απολύτως πρωτοφανής για το ελληνικό κράτος. Είναι το ακριβώς αντίθετο από ό,τι νομίζει ή προσπαθούν κάποιοι να κάνουν τον κόμμα να νομίζει αυτό το διάστημα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, έβλεπα αυτό το πανό που έχουν κρεμάσει στην Κουμουνδούρου, το οποίο για μένα είναι ένα μνημείο χειδαιότητος. Αν θα θέλανε να δείξουν την ευαισθησία τους σε νεκρούς, θα έπρεπε να βάλουν τους νεκρούς από το Μάτι, από τη Μάνδρα, από τη Μαρφίν. Θα μου πει γιατί εμπλέκω το ΣΥΡΙΖΑ με τη Μαρφίν. Θα πω γιατί. Γιατί την εποχή που έγινε η Μαρφίν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στους δρόμους εκείνη η μέρα διαδήλωση, που είναι η φασαρία. Και όξινε τα πνεύματα. Όταν δεν έχει βάλει. Όταν δεν έχεις βάλει πανό για το Μάτι και τη Μάνδρα, το να βάζεις πανό για τα Τέμπη στο κόμμα σου, δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να το εκλάβει, μάλλον σαν επιλεκτική μνήμη θα το έλεγα. Εκτός αν θεωρούμε ότι στο Μάτι δεν πέθαναν άνθρωποι, ήταν κάτι άλλο. Σε κάποιο άλλο είδος ανήκαν οι νεκροί στο Μάτι ή οι νεκροί στη Μάνδρα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να εργαλειοποιήσει τα Τέμπη είναι εξαιρετικά χυδαία. Είναι άρα και έως τα ονόματα που σβήστηκαν από την πλατεία Συντάγματος, σωστά σβήστηκαν? Όσοι επαναφέρουν μια τέτοιου τύπου συζήτηση, προσπαθούν να παίξουν το συνέστημα του κόσμου. Και εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω μόνο να πω ότι πάρα πολλοί από αυτούς που φωνάζουν για τα ονόματα στο Σύνταγμα, στους λογαριασμούς που βλέπω στα social media, είναι από αυτούς που βρίζανε για το μνημείο της Μαρφίν στην Αθήνα. Παραλαμβάνω, οι νεκροί δεν μπορούν να χωρίζονται επιλεκτικά. Δεν είναι περισσότερο νεκροί μεν και λιγότερο νεκροί δε. Οι νεκροί πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό, κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι. Άρα, εδώ έχουμε μία πρωτοφανή προσπάθεια εργαλειοποίησης όσον αφορά τις κατηγορίες περιμπαζώματος που βλέπω συνεχώς και σε πρωτοσέλιδα, κύριε Κοταρίδια, μην το ξεχάσω, αυτά είναι θέματα που διερευνά η ελληνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι περιμένουμε, ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα συγκαλύψει κάτι? Δηλαδή, πραγματικά το καταλαβαίνω. Όταν γίνεται ένα δυστύχημα, την ευθύνη διαχείριση του χώρου την έχει ένας εισαγγελέας. Ναι. Δηλαδή, τι λέμε, ότι ο εισαγγελέας εκεί συγκάλυψε? Πάντως να σας πω κάτι, δεν όχι, είναι... πραγματικά το λέω. Πραγματικά καταλάβω ότι είναι αυτό που λένε στα αλήθεια. Ότι ο εισαγγελέας που είχε την ευθύνη της έρευνας, την είχε το πρώτο δευτερόλεπτο. Ότι συμμετείχε σε μια συγκάλυψη. Για να συγκαλύψει τι, αφού είχε ήδη γίνει το δυστύχημα? Καλά, εντάξει, εγώ θα περιμένω δικαιοσύνη, στα χέρια της δικαιοσύνης υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, απλώς, αυτά θα κρίνει η δικαιοσύνη. Απλώς δεν είναι καλό και για την κοινωνία αυτό το μπαλάκι. Εσείς είχατε το Μάτι, εσείς είχατε τη Μαρφίν, εσείς είχατε το αυτό. Ξαναλέω. Να βάλουμε στη ζυγαριά της ιστορίας. Δεν υπάρχει καμία ζυγαριά. Υπάρχει όμως υποκρισία. Και η υποκρισία πρέπει να αναδεικνύεται. Συμφωνούμε σε αυτό? Προφανώς. Αν αρχίσουμε να βγάλουμε τώρα φωτογραφίες και να παίζουμε τις φωτογραφίες των ανθρώπων που τόσο φοβερά και δυστυχώς έχαναν τη ζωή τους, φωτογραφίες αντίστοιχες μπορούμε να βγάλουμε κι εμείς. Αυτό θα γίνει η Ελλάδα. Θα βγάλουμε μια φωτογραφία. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη λογική. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να μπούμε. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Να. Γι' αυτό και λέω ότι το πανό στην Κουμουνδούρου είναι μια χυδαιότητα του αισχύς του είδους. Γι' αυτό λέω αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο, μια χυδαιότητα του αισχύς του είδους. Εγώ τους έβλεπα που πήγανε στην πορεία για τα Τέμπη, στο μνημόσυνο για τους νεκρούς στα Τέμπη και γελάγανε και βγάζανε selfies. Συγγνώμη, ένας άνθρωπος που πονάει και θλίβεται, δεν καταβγάζει selfie σε ένα μνημόσυνο. Δεν είναι. Θα τα δούμε. Άρα ας αφήσουμε για λίγο την υποκρισία, ας αφήσουμε την εργαλειοποίηση μιας φοβερής εθνικής τραγωδίας, γιατί δεν αντιλέγω ότι τα Τέμπη ήταν μια φοβερή εθνική τραγωδία. Ας κύπνουν το κεφάλι στις οικογένειες, οι οποίες, αναλαμβάνω, αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να πούν, έχουν δίκιο. Εμένα
λένε για μένα διάφορα, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει χάσει το παιδί σου τέρμα. Δεν υπάρχει εκεί πέρα σημείο αντιδικίας, μπορεί να λύσει ο τέλης. Ο γονέας είμαι, εμένα το παιδί μου έχει πάρει αυτό το τρένο, θα μπορούσε να είναι αυτό το τρένο. Λοιπόν, άρα δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά σας, τώρα στα θέματα της υγείας. Να δούμε λίγο τι γίνεται με την. Να ξεκινήσουμε. Θέλουμε να δούμε. Να πω όμως για τη χθεσινή συνέντευξη του κ. Κασελάκη, και δεν το ξεχάσω. Ναι. Δεν μπορώ να το αφήσω σχολίαστο. Ότι έκανε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Ότι συζητούσε με τον κύριο Διαμαντάρη, διεύθυνσε ο κ. Διαμαντάρη στα περίπου υπουργεία, αλλά συζητούσε με τον κύριο Διαμαντάρη να έρθει στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Και το σκεφτότανε. Αλλά τελικά αποφάσισε να μην έρθει. Ο είχε πει ότι είχε. Αποφάσισε να μην έρθει στη Νέα Δημοκρατία, διότι σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να είναι στο κόμμα στο οποίο είναι αντιπρόεδρος ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τη Μεγάλη Κολακία, διότι προσέξτε τι προσέφερε σε μένα και στους ψηφοφόρους μου. Χάρινε μου δεν ήρθε ο Κασελάκης στη Νέα Δημοκρατία και χάρινε μου πήγε τελικά ο Κασελάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ρωτήσω κάτι, ο Κασελάκης. Άρα με μία κίνηση έσωσα τη Νέα Δημοκρατία και κατέστησα τον ΣΥΡΙΖΑ ταυτόχρονα. Νομίζω ότι ήταν επαρκύλωνο για να με ψηφίσει κάποιο. Κασελάκης, αν συζητούσε με τη Νέα Δημοκρατία ο Κασελάκης, με κάποιον συζητούσε. Δεν ήρθε να χτυπήσει ένα κουδούνι στην Πειραιώς για να μπει μέσα. Για να μιλάμε κάποιος, πάρα κάποιος, πολύ κάποιος, λογικά. Κάποιο κάτι είχε δει στον κύριο Κασελάκη και είχε πει αυτό ένα ενδιαφέρον άνθρωπο, μήπω έρθει στο κόμμα να τον κάνουμε κάτι. Πρώτα απ' όλα, εγώ αν διάβαζα τότε τα άρθρα του κύριου Κασελάκη, έβλεπε ένα φιλελεύθερο πολιτικό. Ο άνθρωπος μίλαγε για ιδιωτικά πανεπιστήμια, ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα, για πρακτικοποιήσεις. Γιατί να μην τον θέλαμε στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ το εντυπωσιακό ξέρετε ποιο είναι. Τον θέλατε δηλαδή. Δεν λέω ότι θέλαμε το πρόσωπο. Οι ιδέες που εξέφραζε ήταν Νέα Δημοκρατία. Αν μιλούσε με κάποιον, μιλούσε. Μα οι ιδέες που έγραφε στα άρθρα. Τι ήταν, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Νέα Δημοκρατία είναι ο άνθρωπος. Το πρόγραμμα της Νέα Δημοκρατία υπασπιζόταν. Ποιος γράφει άρθρα, τον θέλετε δηλαδή. Στο... Λέω, γιατί θα μπορούσε κάποιος να μίλαγε μαζί του τότε. Θα μπορούσε να σας συνάδει. Προσπαθώ να το πω λίγο ανάποδα. Ναι. Είσαι αριστερός μια ζωή. Κατεβαίνεις σε πορείες, κάνεις ράνες, απεργίες, φασαρίες, αντιμνημόνια, αυγανακτισμένους. Κάνεις όλα όσα κάνεις πάντων. Και ακούς ότι ο αρχηγός σου το σκεφτόταν να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή οι διαφορές του, οι ιδεολογικές ήταν τίποτα χαόδης. Γιατί αν ρε παιδάκι μου δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, δεν το σκέφτεσαι και λες αμάν υπάρχει Γεωργιάδης. Έτσι δεν είναι. Λες το σχέση εγώ με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός δεν είπε τι σχέση είχα με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε το σκεφτόμουν, αλλά μετά είδα τον Άδωνη. Θα μπορούσα να τον είχατε συνάδελφο. Δεν ξέρω, θα μπορούσα να τον έχω. Λέω πραγματικά, καμιά φορά σκέφτομαι ότι αυτή η μοίρα των φίλων μου των αριστερών στην Ελλάδα έχει καταλήξει σε κωμωδία πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα αμυγός της υγείας. Τώρα, γιατί έχουμε διάφορα θέματα. Πρώτον, τι γίνεται με τα κενά στα νοσοκομεία, γιατί υπάρχει θέμα. Και δεύτερον, τι γίνεται και πώς προχωράει αυτή η ιστορία με τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία έχει προκαλέσει και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Τα ξέρετε καλύτερα όμως. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις τώρα. Στην Ελλάδα υπάρχει κάτι που να προσπαθεί να κάνει κάποιο και να μην έχει φασαρία. Έχετε δει καμία μεταρρύθμιση να γίνεται στην Ελλάδα και να λένε τι φανταστική μεταρρύθμιση ήταν αυτή. Ναι, υπάρχουν, όσον αφορά τα χειρουργεία, πάντως υπάρχουν κάποιες. Δηλαδή κάποια τα οποία μου φαίνονται λίγο λογικοφανή. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ένα νοσοκομείο αδυνατεί ή ταλαιπωρείται πάρα πολύ να μπορέσει να εξυπηρετήσει τον κόσμο που έχει, πώς θα μπορέσει να καλύψει και έξτρα ασθενείς οι οποίοι θα προκύψουν από τα απογευματινά χειρουργεία. Λοιπόν, θα σας το πω ήρεμα και επειδή είστε λογικοί, αν το καταλάβατε. Γιατί απαντώ ακριβώς το που λέτε. Έχει φτιάξει ένα σύστημα. Το έχεις σηματοδοτήσει, το έχεις εξοπλίσει και έχεις πάρει το προσωπικό και το δουλεύεις. Μάλιστα. Ωραία. Όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ με όλα τα χειρουργεία τους. Και το σταματάς τρεις το μεσημέρι. Το σταματάς. Τρεις το μεσημέρι σταματάει. Τι ξαναξύνει άλλη ώρα το πρωί. Ξέρετε κάποιο είδους οργανισμό στον πλανήτη που θα έκανε κάτι παρόμοιο. Δηλαδή θα έκανε μια τέτοια μεγάλη επένδυση δισεκατομμυρίων και θα σταμάτα και το μεσημέρι. Έχετε αυτό είναι το εθνικό σύστημα υγείας. Έχετε τον κόσμο. Όταν μιλάμε για κενά στα νοσοκομεία, υπάρχει ο κόσμος να καλύψει και την άλλη βάρδια μετά τις 3. Παραλαμβάνω. Η υπουργική απόφαση που εκδίδεται δίνει την ελευθερία στις κλινικές του ΕΣΥ να αποφασίσουν αν θέλουν να κάνουν απογευματινά χειρουργία. Ναι, κόσμο έχουν αυτό. Δεν έχουν κόσμο εδώ. Μιλάμε για 6.500 κενές θέσεις. Θες παραδείγματος χάρη, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπέγραψα τη σύμβαση για την ανακαίνιση 9 κέντρων υγείας και τμήματων του νοσοκομείου Παπαγεωργίου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Εκεί συνάντησα και τον διοικητή του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τον ρώτησα λοιπόν, γιατί είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν ζητήσει να κάνουν απογευματινά χειρουργία. Θα κάνετε πράγματι απογευματινά χειρουργία. Μου απήντησε, πότε δημοσιεύεται το ΦΕΚ. Την επομένη που θα δημοσιευθεί το ΦΕΚ, εμείς θα κάνουμε. Λέω, έχετε προσωπικό. Έχουμε μια χαρά προσωπικό. Και θα κάνουμε. Προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι το νοσοκομείο που έχει τις μεγαλύτερες αναμονές στη χώρα. Άρα το αν πάμε σε αυτό το νοσοκομείο που έχει μεγάλες αναμονές, έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Και προσφέρουμε στον κόσμο διπλή βάρδια μέσα αυτής της απόφασης
η αναμονή που έχουν οι συγκεντρώσεις που φτάνει και πάνω από το χρόνο θα αρχίσει να μειώνεται. Ξέρετε. Και χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν μήνες θα περιμένουν λιγότερο. Και κάποιοι που θα πάνε πρώτοι, γιατί θα επιλέξουν να πάνε στην επαγγελματινά χειρουργία, θα χειρουργηθούν την επόμενη μέρα, την επόμενη εβδομάδα. Θα πληρώσουν. Αυτοί θα πληρώσουν, θα το επιλέξουν. Ναι. Οι άλλοι που θα είναι στη σειρά θα πάνε όμως γρηγορότερα, γιατί θα φύγουν. Ο άλλος ο οποίος δεν έχει να πληρώσει όμως θα συνεχίσει να περιμένει. Μπορεί να μειωθεί ο χρόνος. Θα περιμένει πολύ λιγότερο. Αντί να περιμένει 6 μήνες, θα περιμένει 4 ή 3. Αυτός που έχει να περιμένει, εκεί που θα γίνει απογευματινά χειρουργία, είπα ότι από τα μέσα Απριλίου το πολύ θα ξεκινήσει το Ταμείο Ανάκαμψης και θα τον πάρει και αυτόν να τον πάει δωρεάν μπροστά. Να τον πάει δωρεάν και αυτόν. Αυτή είναι η δική μας πρωτοβουλία. Εξτρά. Αυτή θα είναι για πάντα. Θα είναι όσο κάνουν να ξοδευτούν τα 60 εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή το πολύ μέχρι το 31 Δεκεμβρίου του 2025. Όμως και αυτός μέσω της πρωτοβουλίας μας θα έχει την ευκαιρία να πάει γρηγορότερα. Αλλά ας ξεχάσουμε λέει, το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι το έκτακτο και ας πάμε στο μοντέλο. Αυτός που έχει να πληρώσει θα πάει αμέσως γιατί πάει να πληρώσει το απόγευμα. Αυτός που δεν θέλει και δεν έχει να πληρώσει, αντί να περιμένει 6 μήνες, θα περιμένει 3. Όλοι κερδισμένοι. Κύριε Υπουργέ, κάτω από άλλες συνθήκες και αν δεν υπήρχαν τόσο μεγάλα κενά στο χώρο της υγείας, ίσως να ήταν διαφορετική η συζήτηση για τα απογευματινά ιατρία. Πρώτα απ' όλα... Λοιπόν, είδαμε τις πρώτες 700 προσλήψεις. Είναι μια αρχή. Ωραία. Είναι μια αρχή. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Αλλά προχθές, και θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Ένα κοριτσάκι, μια πεντάχρονη, στο Βόλο, αν δεν κάνω λάθος, χρειάστηκε να μεταφερθεί, υπέστη ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, δεν υπάρχει σε ολόκληρο το Θεσσαλικό κάμπο μια μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδί και μεταφέρθηκε στο παιδόν. Το κοριτσάκι αυτό δεν ήταν έτσι. Αυτό θα μεταφερόταν σε κάθε περίπτωση. Ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Είχε κατάπια ένα αυτοκόλλητο, το έφραξε όλο το αναπνευστικό σύστημα. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και το Εθνικό Σύστημα Υγεία λειτουργήσε άψογα. Χρειάζεται ένα πολύ εξειδικευμένο χειρουργό για να λυθεί αυτό το μωρό μηνών. Και αυτό δεν θα μπορεί να έχει σε κάθε περιοχή της χώρας αντίστοιχο χειρουργό και αντίστοιχη κλινική. Αυτό δεν είναι εφικτό που λέμε τώρα. Επρόκειτο περί ενός πολύ συγκεκριμένου περιστατικού. Το οποίο πρέπει να πάει σε τετοβάθμιο νοσοκομείο. Και ευτυχώς πήγε και σώθηκε το παιδάκι και να είναι καλά και να έχει πάντα υγεία. Είναι ένα παράδειγμα επιτυχίας του ΕΣΥ αυτό που έγινε, όχι αποτυχίας. Επειδή είπατε μακάρι να και συμπληρωθούν αυτές οι 700 θέσεις, γιατί. Γιατί πολλές φορές κάνουμε προκηρύξεις για γιατρούς και οι θέσεις βγαίνουν άγονες. Δεν έρχονται. Ένα από του λόγου των δύο βασικών. Εγώ τώρα έχω έρθει στο Υπουργείο στις 3 Ιανουαρίου. Έχω βάλει μπρος δύο πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Δύο είναι. Και θα προχωρήσω και στην τρίτη μέσα στο 2024. Η πρώτη μεταρρύθμιση ήταν απογευματινά χειρουργία που λέγαμε τώρα. Τα συζητάγαμε. Ο πρώτος υπουργός που νομοθέτησε την δυνατότητα διενέργειας απογευματινών χειρουργίων στο ΕΣΥ ήταν ο Γιώργος Σούρλας το 1992. Από τον Γιώργο Σούρλα ήρθε μετά το Πασόκ, το ξύλωσε. Ήρθε όμως πάλι το Πασόκ με τον Αλέκο Παδόπουλο, τα ξανανομοθέτησε το 2001. Μετά έφυγε ο Αλέκο Παδόπουλο, ήρθε ο Στεφανής, τα κατήργησε. Μετά ήρθε ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης το 2013-2014, τα ξανανομοθετήσαμε. Μετά ήρθε ο Ξανθός και ο Πολάκης, τα καταργήσανε. Μετά ήρθε ο Πλεύρης και η Γκάκα, τα ξανανομοθέτησαν. Τώρα θα γίνουνε. Αυτή είναι διαφορά. Το συζητάμε από το 1992. Ωραία. Και είμαστε στο 2024. Κάποτε στη χώρα πρέπει να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να συζητάμε διαρκώς. Πρέπει να πράττουμε κιόλας. Ωραία, ναι. Προφανώς για να η μην δεύτερη έρχονται... μεταρρύθμιση, ναι. Που πάλι είχε ένα παρόμοιο κύκλο συζήτησης, είναι ότι στο νομοσχέδιο που φέρνουμε την άλλη εβδομάδα σε δημόσια διαβούλευση, έχουμε άρθρο όπου θα επιτρέπουμε στους γιατρούς του ΕΣΥ να εκτελούν και ιδιωτικό έργο, εάν το επιθυμούν. Δηλαδή με μπλοκ παροχής υπηρεσιών να μπορούν να κάνουν και ιδιωτική δουλειά μετά το ΕΣΥ, εφόσον έχουν προηγουμένως ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του ΕΣΥ. Ιδιωτικό γιατρό. Γιατί κάνουμε αυτές τις δύο μεταρρυθμίσεις. Γιατί τι κάνουμε? Για να έχουμε λιγότερες άγονες προσλήψεις. Γιατί έχουμε άγονες προσλήψεις? Γιατί πάρα πολλοί γιατροί θεωρούν ότι το να είσαι γιατρός του ΕΣΥ δεν είναι οικονομικά ελκυστικό. Ναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Άρα επειδή μάλλον δεν μπορείτε να τους δώσετε τα χρήματα που θέλουν, τους δίνετε το δικαίωμα να κάνουν ιδιωτική εργασία. Ακούω το επιχείρημα, διπλασιάστε το μισθό στο γιατρό του ΕΣΥ. Μάλιστα. Το σύνολο της μισθοδοσίας του ΕΣΥ είναι 3 δισεκατομμύρια. Άρα ζητάμε άλλα 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Υπάρχει κάποιο κόμμα που μας προτείνει με ποιο τρόπο θα βρούμε 3 δισεκατομμύρια μισθοδοσία? Για να καταλάβει ο κόσμος, ο ένφια είναι 2,7 δισεκατομμύρια. Θες να διπλασιάσεις τον ένφια και να διπλασιάσεις ένα φόρο στους επαγγελματίες. Υπάρχει ένα κόμμα που λέει θέλω διπλάσιο ένφια και διπλάσιο φόρο στους επαγγελματίες για να διπλασιάσουμε μισθούς στο ΕΣΥ. Υπάρχει ένα που το λέει? Όχι, λένε διπλασιάζουμε μισθούς. Μάλιστα λοιπόν, γιατί όταν κυβέρνησε Πασόκ δεν διπλασίασε. Όταν κυβέρνησε ΣΥΡΙΖΑ δεν διπλασίασε. Αφού είναι τόσο εύκολο.
Προφανώς το επιχείρημα. Ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέτε συχνά, ο ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση που δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα είναι ότι εμείς είμαστε σε μια περίοδο έντονων πιέσεων, μνημόνια κτλ. Γιατί δεν υπάρχει. Άλλο το μνημόνιο, άλλο η μισθοδοσία. Είχαν λεφτά να δώσουν και δεν έδωσαν, σας λέω. Προφανώς όχι. Πολύ ωραία. Άρα μου λέτε, ως επιχείρημα κάτω των επαγγελματινών χειρουργείων, να κάνω κάτι που όλοι ξέρουν δεν γίνεται. Εσείς προβάλλατε ότι θα λύσετε τα προβλήματα. Θα λύσετε τα προβλήματα. Προσπαθώ να εξηγήσω ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν ως στόχο να έχουμε περισσότερους γιατρούς στο ΕΣΥ. Τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί θα έχουμε περισσότερους γιατρούς στο ΕΣΥ, γιατί θα είναι περισσότερο οικονομικά συμφέρον να είσαι γιατρός στο ΕΣΥ. Στην επαρχία θα πάει φέτος κανένας γιατρός στα νησιά που έχουν οι άνθρωποι το καλοκαίρι. Πάμε στα νησιά. Παράδειγμα, λοιπόν, κάνεις μια πρόσκληση για να πάρεις ένα παιδί εδώ σε ένα μικρό νησί. Ωραία. Και βγαίνει άγωνη αυτή η πρόσκληση. Γιατί βγαίνει άγωνη, λέει άλλο θα πάω στο νησί, θα παίρνω 2.000 μισθό με το ενίκιο και το άλλο, δεν βγαίνω. Δεν πάω. Τώρα θα του δούμε το δικαίωμα να πάνε στο νησί και να έχουν και μπλοκ παροχή υπηρεσιών και να παίρνουν και επιπλέον χρήματα. Ωραία. Τώρα μπορεί και να πάνε. Καταλάβατε. Ερώτηση: με του επικουρικού θα ανανεώσετε τη συμβάση για το 2025. Θα ανανεωθούν. Όλο. Λοιπόν, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Έλληνα Αποστολίδη με τον κύριο Διονύση Ευγενήτη, πρόεδρο Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε πάρα πολλέ φορέ το συζητάμε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα. Αλλά όχι, είναι μόνιμο αυτό το πράγμα, Έλληνα μου. Ελλείψεις. Με ελλείψει στα ράφια των φαρμακείων ακόμα και σε βασικά σκευάσματα. Καλώς, καλημέρα. Καλημέρα. Και μάλιστα, καλή σας ημέρα και μάλιστα σε εποχικά, όπως λέμε, με φάρμακα που χρειάζονται αυτή την περίοδο που υπάρχουν, υπάρχει έξαρση στις ιώσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα και από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. Καλημέρα και στον κύριο Υπουργό. Οι ελλείψεις είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη, για να μην πω ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε και η χώρα μας να μείνει έξω από αυτό το πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα, προσπαθούμε να τα λύσουμε με την εγχώρια παραγωγή, η οποία είναι ικανοποιητική και βοηθάει στον βαθμό που μπορεί να βοηθήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κινήσεις οι οποίες ακόμα μπορούν να γίνουν, οι οποίες θα βοηθήσουν αυτό το πρόβλημα, έτσι ώστε. Δηλαδή. Να σας πω έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε θέματα και τώρα το χειμώνα, γιατί συνεχίζεται ακόμα, οι ιώσεις συνεχίζονται ακόμα και χρειαζόμαστε αντιβιωτικά, χρειαζόμαστε εισπνεώμενα και για μικρούς και για μεγάλους, αντιφλεγμονώδη φάρμακα, αντιπυρητικά. Και όλα τα υπόλοιπα των χρόνιων παθήσεων. Εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση είναι να μειώσουμε τις εξαγωγές οι οποίες γίνονται στα συγκεκριμένα φάρμακα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μείνουν στη χώρα μας. Τα φάρμακα αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτεία έχει καταφέρει με πάρα πολύ κόπο να τα φέρει στη χώρα μας για τους ασφαλισμένους σε πολύ χαμηλές τιμές. Και νομίζω ότι είναι λίγο άδικο την προσπάθεια αυτή της πολιτείας να την εκμεταλλεύονται κάποιοι ιδιώτες, να τα εξάγουν στο εξωτερικό για να κερδίζουν πολύ περισσότερα. Πρέπει να μένουν στη χώρα μας. Ωραία, βέβαια, σας ακούω, ελάτε. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα φάρμακο που είναι σε έλλειψη, ούτε ένα, και στο οποίο επιτρέπεται η εξαγωγή του. Έχουμε φτιάξει, ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, ειδική πλατφόρμα από τις 21 Ιανουαρίου επί θητείας μου, στην οποία είναι καταγεγραμμένα όλα τα αποθέματα όλων των φαρμακαποθηκών. Και όλες οι εξαγωγές τους, όποιο φάρμακο έχει διαθεσιμότητα κάτω των 30 ημερών, μπαίνει σε απαγόρευση. Όποια φάρμακα δεν είναι σε απαγόρευση, έχουν διαθεσιμότητα άνω των 30 ημερών. Το ίδιο κάνει και ο ΕΟΦ, ο οποίος παρακολουθεί μέσω των τιμολογίων όλες τις εξαγωγές. Αυτό είναι αυτόματα, δηλαδή γίνεται άμεσα. Αυτό πια γίνεται αυτόματα. Mm. Είναι τόσο καλή η πλατφόρμα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμως, την άλλη εβδομάδα έχω και συνάντηση μάλιστα, ζήτησε να δει πώς το κάναμε στην Ελλάδα. Τα φάρμακα που βλέπετε και είναι σε έξαρση είναι αντιβιωτικά. Είναι σε απαγόρευση εξαγωγών. Οι αντιτετανικοί οροί δεν είναι σε απαγόρευση εξαγωγών, αλλά έχουμε φέρει 60.000 από τον ΙΦΕΤ. Ο λόγος που δεν έχουμε στην Ελλάδα δεν είναι εξαγωγές, δεν έχουμε για να κάνουμε εξαγωγές. Είναι διότι η τιμή του είναι πολύ χαμηλή στην Ελλάδα και η εταιρεία τα κέντρα δεν δεχόταν να τα φέρει στην Ελλάδα. Γι' αυτό και ότι φέραμε μέσω ΙΦΕΤ, έχουμε καλύψει όλη τη ζήτηση το 2024 μέχρι την εξαγωγή. Τα σκιαγραφικά δεν είναι σε παράλληλες εξαγωγές. Είναι σε παγκόσμια έλλειψη. Στο νόμο που φεύγει την άλλη εβδομάδα, βάζουμε άρθρο για τις υπαρίνες, τις γάμας φερίνες και τα σκιαγραφικά να εξαιρούνται του clawback. Ο λόγος απόσυρσης στην αγορά ήταν το clawback. Τα αγχολητικά είναι σε απαγόρευση εξαγωγών. Τα αναλγητικά δεν είναι σε έλλειψη. Μπορείς ό,τι είδους αναλγητικό θέλεις από διάφορες εταιρείες, είτε ελληνικές και ξένες. Γενικά, αυτό που ο αγαπημένος μου κύριος Πρόεδρος, ότι για τις ελλείψεις φταίνουν οι παράλληλες εξαγωγές, είναι ένας μύθος. Δεν είναι πραγματικότητα.
Όχι, λέω, είπαμε δηλαδή ότι ένας παράγοντας είναι και οι παράλληλες εξαγωγές. Υπάρχει αυτό το, η πλατφόρμα αυτή που είπατε, κύριε Υπουργέ, η οποία έχει αρχίσει να λειτουργεί εδώ και μερικές μέρες και πιστεύω ότι θα βοηθήσει σε αυτήν την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, εγώ παραμένω με το παράπονο πώς είναι δυνατόν την τιτάνια προσπάθεια της πολιτείας για τις χαμηλές τιμές να τις εκμεταλλεύονται οι ιδιώτες. Είναι μια απορία που θα ήθελα να μου τη λύσετε εδώ κάποια στιγμή που θα βρεθούμε. Αυτό ενοχλεί τη βιομηχανία. Δεν ενοχλεί το φαρμακοποιό στην Ελλάδα. Να το εξηγήσω απλά το καλά. Φορολογούμενος πολίτης είμαι κι εγώ. Γιατί μπορεί να κερδίσει ο άλλος φορολογούμενος. Φόρος θα πληρώσει. Να το εξηγήσω την αυτό που λέτε. Όταν μια εταιρεία βιομηχανία εισάγει στην Ελλάδα 200 κουτιά από ένα φάρμακο, αυτό φάρμακο έχει ημερομηνία λήξης. Αν αυτό που τα εισάγει έχει πουλήσει τα 150 κουτιά και πλησιάζει 6 μήνες την ημερομηνία λήξης, να μην βγάλει τα 50 αυτά κουτιά έξω ώστε να μην του μείνουν και πάθει ζημιά. Γιατί αυτό σε εσάς ενοχλεί? Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί σε ενοχλεί? Όχι, καθόλου δεν μας ενοχλεί. Αυτό αρκεί να τηρείται. Ξαναλέω. Καθόλου δεν μας ενοχλεί, αρκεί να τηρείται. Αν τηρείται αυτό. Και αν καλύπτεται η ανάγκη της ελληνικής αγοράς. Άλλο είπαμε. Εσάς πρέπει να σας ενοχλεί να υπάρχει φάρμακο στα φαρμακεία σας. Σύμφωνοι 100%. Σας εξήγησα την πλατφόρμα. Τα να μην το ψάχνουμε λειτουργεί από συνάδελφο σε συνάδελφο. Θα λέω, η πλατφόρμα λειτουργεί, δεν μπορεί πια, είναι όλα real time. Είναι real time. Οι φαρμακαποθήκες έχουν συνδέσει στην πλατφόρμα τα λογιστήριά τους και τις αποθήκες τους. Είναι real time. Οι μόνοι που δεν έχουν συνδεθεί στην πλατφόρμα σήμερα είναι τα φαρμακεία, κανένας άλλος. Στην πραγματικότητα, για να είχαμε 100% λειτουργία της πλατφόρμας, θα πρέπει να έχουμε και τα φαρμακεία πάνω. Ώστε να ξέρουμε απολύτως τι σκέφαμε να έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Αποφάσισα να μην βάλω τα φαρμακεία, για να σας πω ποιος είναι ο λόγος. Διότι θεωρώ ότι θα ήταν μεγάλο διοικητικό βάρος για μια μικρομεσαία επιχείρηση προς το φαρμακείο να κάτσει να κάνω αυτή την ιστορία της συνδέσεως του λογισμικού και της τήρησης ακριβούς αποθήκης. Να. Κυρίως προς μια κίνηση καλή προς τα φαρμακεία δεν το έχω αποφασίσει. Mm-hmm. Όμως να είμαστε συνεννοημένοι. Εάν συνεχίζω να ακούω διαρκώς ότι οι παράλληλες εισαγωγές φταίνουν για τις ελλείψεις, θα βάλω και τα φαρμακεία στην πλατφόρμα. Να το λέω ξεκάθαρα. Για ποιο λόγο? Διότι εγώ δεν μπορώ να ακούω. Μα συγχωρείτε. Δεν μπορώ να ακούω γιατί να κερδίζουν οι άλλοι. Να κερδίζει όποιος θέλει νομίμως. Είναι η σωστή απάντηση. Δεν είμαστε κοινωνία φθόνου. Είμαστε κοινωνία των ανθρώπων. Και λένε ότι έχουμε ελλείψεις σε κάποιο άλλο λόγο. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να έχουν. Εγώ επαναλαμβάνω. Ελλείψεις σήμερα λόγω παραλλήλων εξαγωγών απαγορεύω να το ξανακούσω. Διότι όποιος το καταγγέλει, μου πει ποιο φάρμακο είναι, θα πάμε μαζί στην πλατφόρμα, θα πατήσουμε το κουμπάκι, θα δούμε αν αυτό υπάρχει σε διαθεσιμότητα 30 ημερών ή όχι και θα αποφάσουμε αυτό. Ένα παράδειγμα. Είχαν βγει τα νέα προχθές. Στην επόμενη συνάντηση, κύριε Υπουργέ, θα δώσουμε και μια λίστα με φάρμακα τα οποία ήταν παλαιότερα σε διαθεσιμότητα και τώρα δεν είναι για να τα ελέγξουμε. Φάρμακο προς φάρμακο. Τη δώσατε τη λίστα. Ξαναλέω. Τη λίστα τη δώσατε στον ΕΟΦ και απάντησε ο ΕΟΦ φάρμακο προς φάρμακο. Η απόφαση δεν λαμβάνεται έτσι. Όμως άλλο είναι να θέλουμε να έχουμε φάρμακα στα ράφια, άλλο είναι να μην θέλουμε να κερδίζει ο άλλος. Δεν είναι η ίδια συζήτηση. Καλά, δεν νομίζω να σου πω κάτι φαρμακοποιεί. Δεν έχουν κανένα καόρα ξανά τον πρόκειται να μην βγάλει η φαρμακοβιομηχανία λεφτά. Οι άνθρωποι θέλουν να έχουν φάρμακα στο ράφι τους. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Δεν θέλω να πω. Δεν μας θέλουν να κάνουμε εμείς. Άστο. Να μπορούμε να κάνουμε. Ξαναλέω. Άστο. Ο κύριος πρόεδρος είναι εκτός καταλαβαίνει. Η δουλειά μας να μπορούμε να κάνουμε. Εάν συνεχίσει η κουβέντα ότι οι παράλληλες εισαγωγές ευθύνονται για τις ελλείψεις, θα αλλάξω τον νόμο και θα βάλω πλατφόρμα και τα φαρμακεία για να τελειώνουμε. Ωραία. Το λέω ξεκάθαρα. Δεν θέλω να ακούσω άλλο παράλληλο. Δεν γίνεται. Σας το λέω δημόσια, το ξεκαθαρίζω. Ωραία, το είπατε. Όποιος έχει να καταγγείλει ότι φάρμακο λείπει από την αγορά λόγω παραλλήλων εξαγωγών, θα μου κάνει εγγράφο στο φάρμακο, θα μπω εγώ στην πλατφόρμα που υπάρχει και θα απαντήσω πλέον όλα είναι real time. Mm-hmm. Προσέξτε όμως. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εκβιαστικά και απειλητικά δεν μπορεί να γίνει διάλογος. Οπότε εμείς επειδή θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά, θα πάμε μαζί για να βρούμε όλες τις ατέλειες του συστήματος. Η ιδέα να κατηγορεί διαρκώς ο ένας τον άλλον και να δημιουργεί ανησυχία στον Έλληνα καταναλωτή θα τελειώσει η επιθετία μου. Τέρμα. Ωραία, να μου εξηγήσετε. Καταλαβαίνουμε όλοι τα συμφέροντα. Έξυπνοι άνθρωποι είμαστε. Εγώ το καταλαβαίνω, δεν είμαι έξυπνοι. Ωραία, τα συμφέροντα. Ποια είναι τα συμφέροντα? Να καταλάβουν και εμείς ο κόσμος. Δεν τα ξέρετε όλα. Αν μιλάτε δυο σα, μιλάτε. Αν καταλαβαίνεστε μόνοι σας, μιλήστε στο τηλέφωνο, καταλάβουμε και εμείς όμως. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης έφτιαξε σε χρόνο DT. Το είπαμε αυτό. Πλατφόρμα που όλα είναι real time και όλα καταγράφονται. Όποιος από τα φαρμακεία πιστεύει ότι για κάποιο φάρμακο ευθύνονται παράλληλες εισαγωγές, θα μας κάνει σε μένα, στο Υπουργείο, χαρτί αυτό το φάρμακο λείπει λόγω παραλλήλων εξαγωγών,
θα μπούμε μαζί στην πλατφόρμα και θα δούμε αν υπάρχει ή όχι. Η πλατφόρμα λειτουργεί αυτόματα και είναι ρυθμισμένη στη διαθεσιμότητα 30 ημερών. Τώρα, να πω κάτι ακόμα εδώ. Οφθαλμολογικά. Ναι. Το Brexit κλπ. Το βγάζω τα νέα. Είναι η Νοβάρτης. Τους πήρα τηλέφωνο. Τους κάλω στο γραφείο μου. Τους είπα γιατί εισάγεται λιγότερα. Μου είπαν δεν εισάγουμε λιγότερα. Το έλεγα να ακούσει ο κύριος Πρόεδρος. Με διαβεβαίωσαν ότι έχουν πλήρη διαθεσιμότητα οφθαλμολογικών και όποιος τους ζητήσει φαρμακείο να τους δώσει, γιατί πουλάνε κατευθείαν, θα τους δώσει. Το λέω για να ενημερωθεί και ο κ. Πρόεδρος να ξέρει ότι τέτοια οφθαλμολογικά που ήταν σε έλλειψη έχουν έρθει στην Ελλάδα και μπορούν να τα προμηθευτούν για να τα βάλουν στο φαρμακείο. Mm-hmm. Αν δεν φέρει Νοβάρτης αυτά που πρέπει να φέρει, θα τους βάλω πρόστιμο. Γι' αυτό σας το λέω. Ωραία. Μπορώ να μάθω κι εγώ τώρα, επειδή έχω κάποια κενά, να με βοηθήσετε λίγο. Τι? Υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα λοιπόν? Α, φυσικά. Γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε φάρμακα? Προσέξτε, τα αντιβιωτικά υπάρχουν ελλείψεις, π.χ. ογκμεντίνο, αμοξύλι κτλ. Ναι, ναι. Διότι υπάρχει πολύ χαμηλή παραγωγή της αμοξυλίνης, βασικής δραστικής ουσίας. Όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Είναι το πρώτο σε έλλειψη φάρμακο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι φτηνό φάρμακο. Οι πρώτες ύλες φτιάχνονται στην Ινδία, στο Πακιστάν και στη Μαλαισία, δεν φτιάχνονται στην Ευρώπη. Όλος ο οργανισμός χέρα που έφτιαξε η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε για να επιδοτηθεί η προσπάθεια παραγωγής αυτών των ουσιών στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ακόμα δεν έχει λειτουργήσει. Υπάρχει έλλειψη σε όλη την Ευρώπη, το ξέρει ο κ. Πρόεδρος. Άλλο είδος φάρμακα που έχουμε έλλειψη στην Ελλάδα, π.χ. το λίθιο, να φέρω ένα παράδειγμα που είχαμε έλλειψη, ή ξέρω εγώ ορισμένες ινσουλίνες, όχι ινσουλίνες, την ινσουλίνη βγάλει την άλλη κατηγορία, είναι γιατί οι τιμές στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλές. Το ότι είναι πολύ χαμηλές τιμές στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει ένα νόμο, αυστηρό νόμο, που λέει ότι απαγορεύεται η αύξηση των φαρμάκων και πας σε κάθε ανατιμολόγηση χαμηλώνει την τιμή. Αυτό όμως που οδήγησε σε ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων να πάει η τιμή τόσο χαμηλή που να μην έχει κέρδος η βιομηχανία είτε να το εισάγει είτε να το παράγει όταν πουλάει στην Ελλάδα. Άρα δεν ασχολείται κανείς με τα φθηνά. Mm. Εμείς για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, βγάλαμε μια υπουργική απόφαση πριν από 20 μέρες περίπου, όπου λέμε για τα φάρμακα έως 10 ευρώ, εάν μια βιομηχανία αποσύρει το φάρμακό της λόγω χαμηλής τιμής, μπορεί να πάει στον ΕΟΦ, να κάνει αίτηση και να αποδείξει ότι η τιμή αυτή είναι κάτω από το κόστος παραγωγής της, ναι. Και αν το αποδείξει να πάρει αυτόματη αύξηση 15%. Ακριβώς για να γυρίσουν μερικά φάρμακα προς τα πίσω. Ένα παράδειγμα τέτοιο ήταν ο τετανικός ορός που λέγαμε. Είχε φύγει από την Ελλάδα, πράγματι είχε δίκιο ο κ. Πρόεδρος, λόγω πολύ χαμηλής τιμής. Αυτή όμως είναι άλλη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που έχουμε σε πολλά φάρμακα στην Ελλάδα, υπερκατανάλωση. Στην Ελλάδα έχουμε φτάσει πάνω από 100 εκατομμύρια συνταγές. Για 10 εκατομμύρια πληθυσμού. Επειδή τόση ώρα συζητούσαμε ότι δεν ευθύνε. Άρα αντικειμενικά υπάρχουν ελλείψεις. Για κάποιο λόγο υπάρχουν ελλείψεις. Οι ελλείψεις υπάρχουν, όπως είπε σωστά ο κ. Πρόεδρος, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα σήμερα, γι' αυτό και έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, έτσι, αυτή η χώρα μας, που συχνά την κατηγορούμε, είναι η χώρα με τις λιγότερες ελλείψεις στα φάρμακα στα φαρμακεία. Από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλενα, ευχαριστούμε. Καλά και σένα, Έλενα. Λοιπόν, μία κουβέντα μόνο για να κλείσω, σας παρακαλώ πολύ. Αρχίζοντας την συζήτηση, είπαμε ότι το πρόβλημα των ελλείψεων είναι πολυπαραγωγικό. Το μόνο κομμάτι στο οποίο μπορεί να παρέμβει η πολιτεία είναι οι παράλληλες εξαγωγές. Ο κύριος Υπουργός μας λέει ότι με την καινούργια αυτή πλατφόρμα, η οποία είναι μερικών ημερών, έτσι περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματά της, ελέγχεται αυτό το θέμα και θα ελεγχθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον και εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε αυτόν τον έλεγχο. Οπότε, αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τον έναν από αυτούς τους παράγοντες, νομίζω ότι σαφέστατα τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Ωραία. Άρα εδώ είμαστε. Το λύσαμε το θέμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εγώ. Πάντως, για να ρίξουμε και λίγο την αλλάξη. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε ότι εγώ προσωπικά για τα φαρμακεία και δι' για τα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης ενδιαφέρομαι πολύ, όχι λίγο. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, όχι, άσε να μπει. Είναι αναγνωρισμένο. Όχι, να το πείτε. Ενδιαφέρεται. Δεν ενδιαφέρεται, γιατί πρέπει να πάμε και σε άλλες Θεσσαλονίκη. Το εκμεύει από τον κύριο Κιβίτη. Θεσσαλονίκη. Ξέρει γιατί λέω Θεσσαλονίκη εγώ. Έχω λόγο που το λέω. Θα μου πείτε αν ενδιαφέρεται για να προχωρήσουμε. Μεταξύ σας, εμείς δεν τα ξέρουμε. Και το έχουμε αναγνωρίσει αυτό. Ωραία, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί είχαν ένα ειδικό πρόβλημα μεγάλο. Μόνο τη Θεσσαλονίκη. Βέρεια, δίπλα, τίποτα. Μόνο τη Θεσσαλονίκη. Το οποίο το λύσαμε σε χρόνο μηδέν. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ηλία τον Κουκό. Και το ξέρω. Κύριε Υπουργέ, θα μας επιτρέψετε να. Δεν θέλω να μην σκάνε ότι εγώ δεν αγαπώ τα φαρμακεία. Μόνο τη Θεσσαλονίκη. Όχι τη Θεσσαλονίκη. Τα φαρμακεία αγαπώ, τα θεωρώ κρίσιμο κρίκο. Πάμε και θέλω να πάμε σε άλλα θέματα. Κρίσιμο κρίκο στην παροχή υγεία στην Ελλάδα. Στο νομοσχέδιο που φέρνουμε, βάζουμε άρθρο για να μπορούν να εκτελούνται τα εμβόλια COVID και στα φαρμακεία μετά από ιατρική συνταγή πάντα. Γιατί με ενδιαφέρει ο φαρμακοποιός να εμπλακεί σε αυτό που λέγεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε την ευλογία να έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο φαρμακείων σε όλη την Ευρώπη. Αν αυτό το δίκτυο φαρμακείων που έχουμε το αξιοποιήσουμε λίγο περισσότερο
στην παροχή των υπηρεσιών υγείας στους κράτους, εκεί φανακοπεί, δεν φταίνε σε αυτό, φταίμε εμείς. Mm. Θα έχουμε πολύ καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και προσδοκώ σε μια πολύ καλή σχέση. Σχετικό και το επόμενο θέμα. Κυρία Άννα Παγκά, έλα. Φαρμακευτική κάναβη, η πρώτη ασθενής που τη συνταγογραφήθηκε. Ο Ηλίας ο Κούκος είναι κοντά της. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βεβαίως, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Παγκά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Μια σημαντική εξέλιξη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που πλέον μπορούν να πάρουν με ιατρική συνταγή από το φαρμακείο την φαρμακευτική κάναβη. Εσείς είστε η πρώτη η οποία εκτέλεσε αυτή τη συνταγή. Είμαι η πρώτη. Είμαι η πρώτη που την εκτέλεσε και πολύ χαρούμενη γι' αυτό και νιώθω ελεύθερη πια να ζω. Περιγράψτε μας για εμάς που δεν γνωρίζουμε από τι υπάσχεται και ποια ήταν η προτέρα κατάσταση. Δηλαδή, πείτε μας λίγο το χρονικό. Διαγνώστηκα το 2017 με ψωριασική αρθρίτιδα. Ένα πρωί σηκώθηκα, δεν μπορούσα να περπατήσω καν. Πήγαμε στο γιατρό, ξεκινήσαμε θεραπείες. Οι θεραπείες δυστυχώς για μένα δεν ευόδωσαν. Για πολλούς ασθενείς είναι μία χαρά. Εμένα το σώμα μου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει. Η κλασική φαρμακολογία, τα φάρμακα σας προκάλεσαν παρενέργειες. Φοβερές παρενέργειες. Περάσαμε σε δεύτερο σχήμα ξανά χειρότερες παρενέργειες. Οπότε από μόνη μου άρχισα να ψάχνω να βρω λύσεις στο πρόβλημά μου, γιατί ένιωθω ότι κατέρεα. Δηλαδή κάθε εβδομάδα έκλεινε και ένας διακόπτης από το σώμα μου και δεν είχα άλλη λύση. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε, ήσουν πολύ θεραλέα που το αποφάσισες. Όχι, ήταν απελπισία. Αρχίσατε να ψάχνετε και να μαθαίνετε για την φαρμακευτική κάναβη. Για τη φαρμακευτική κάναβη. Είχα την τύχη να συναντήσω την κυρία Πόητρα, στην πρόεδρο του Συλλόγου Μαμάκα, που αυτή με ξεφόβησε ουσιαστικά. Γιατί από τη στιγμή που μαμάδες δίνανε την κάναβη στα παιδιά τους που είχαν αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, πολύ σοβαρές ασθένειες και τα φάρμακα δεν λειτουργούσαν για αυτά τα παιδιά, μπόρεσαν και τα κάλυψαν με τη φαρμακευτική κάναβη. Οπότε και εγώ είπα, ωραία, αφού οι μαμάδες το δίνουν στα παιδιά τους, γιατί όχι εγώ. Τι κάνατε, καθώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτή, η δυνατότητα. Έφυγα στο εξωτερικό, μίλησα με κάποιον γιατρό, off the record, γιατί δεν μπορούσε βέβαια εκτός χώρας να μου συνταγογραφήσει. Οπότε μου είπε τι να κάνω. Πήρα τα λάδια μου τότε, ήταν υπογλώσσιες σταγόνες από τα λάδια μου και ξεκίνησα τη θεραπεία. Το σκεπτικό του γιατρού μου, που πολύ καλά έκανε γιατί προσπάθησε να με προστατεύσει, ήτανε, μωρέ Άννα μου, θα μπορείς να κοιμάσαι, να μην πονάς, αλλά είναι μία χρόνια φλεγμονώδης νόσος. Αυτό που έζησα ήταν θαύμα, γιατί και εντελώς αντίθετο. Γιατί ουσιαστικά μέσα σε ένα μήνα η φλεγμονή είχε πέσει κατακόρυφα. Και όταν πήγα τις εξετάσεις αίματος στο γιατρό, μου λέει, σε ξέρω ποια είσαι, αλλά το βλέπω και δεν πιστεύω αυτό που βλέπω. Συνέχισα λοιπόν με αυτή τη θεραπεία για άλλο ένα οχτάμινο, με υψηλές δοσολογίες από τα λάδια μου, όπου η φλεγμονή κατέβηκε στα φυσιολογικά επίπεδα. Μιλάμε τώρα, αυτό το φάρμακο δούλεψε τόσο πολύ. Εσείς είχατε δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα, τα οποία δεν έκαναν τίποτα. Και δούλεψε η φαρμακευτική κάναβη. Τίποτα. Όχι μόνο δεν έκαναν, απλά χειροτέρευα. Δηλαδή έφτασα σε σημείο το πρώτο σχήμα να έχω χάσει 30% από το πόδι μου το αριστερό. Είχα φοβερές οσφιαλγίες. Και το δεύτερο σχήμα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, δεν ξέρω αν, άρχισαν να μου κάνει ιστορίες στο στήθος. Οπότε φοβήθηκα πάρα πολύ και τα σταμάτησα. Αρχίζετε να τη θεραπεία με τη φαρμακευτική κάναβη, όμως δεν μπορείτε να την πάρετε εδώ από την Ελλάδα. Οπότε τι κάνετε, πηγαίνετε στο εξωτερικό και προμηθεύετε αυτό το γιατί φάρμακο. Είχα τη δυνατότητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, και υπάρχουν τώρα πάρα πολλοί που περιμένανε πώς και πώς αυτό. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη που μπόρεσε και ξεμπλόκαρε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσεις φορείς και υπουργεία και γραφειοκρατία για να μπορέσει κάτι τέτοιο να είναι νόμιμο και επίσημο στην Ελλάδα. Ο γιατρός είδε τις εξετάσεις μετά τη θεραπεία με τη φαρμακευτική κάναβη και δεν πίστευε τις εξετάσεις πώς υποχώρησε. Ναι, ήταν υποχώρηση η φλεγμονή δραματικά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εγώ πλέον εδώ και 4 χρόνια παίρνω μια πολύ μικρή ποσότητα, πολύ μικρή φαρμακευτική δόση το βράδυ. Κοιμάμαι, δεν πονάω, λειτουργώ, έχω τη ζωή μου πίσω, έχω την ελευθερία μου πίσω χάρη σε εσάς. Αυτό το βασικό πλέον, ότι μπορείτε κανονικά να λειτουργείτε και να χαίρεστε τη ζωή. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Πολύ.
Όταν τα έλεγε αυτά ο Γιώργος Παπανδρέου, τον χλεβάζαμε. Λέγαμε, α, τώρα κάναβη. Καλά, ο Γιώργος μίλησε για την ψυχολογική κάναβη. Μιλάμε τη φαρμακευτική. Σιγά-σιγά όλα. Ναι. Λοιπόν, από κάπου να αρχίσουμε. Όμως, θέλω να είμαι ειλικρινής. Κάναμε πολύ μεγάλη συγκίνηση που βλέπω ότι η κυρία Παγκά, που είναι η πρώτη ασθενής επισήμως που πήρε τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάναβης παραγόμενο στην Ελλάδα. Αισθάνομαι συγκίνηση που μπόρεσα να είμαι έστω και λίγο χρήσιμος σε αυτήν και σε χιλιάδες άλλους ανθρώπους που πάσχουν από χρονίους πόνους, γιατί εκείνη που κυρίως η κάναβη κάνει τη μεγάλη διαφορά. Το θεωρώ ως Έλληνας πολιτικός ένα παράδειγμα μεγάλης επιτυχίας. Γιατί για να φτάσουμε σήμερα εδώ και η κυρία Παγκά και πολλοί άλλοι ασθενείς πια να μπορούν να προμηθεύονται από το φαρμακείο της γειτονιάς τους ένα τελικό προϊόν φαρμακευτικής κάναβης, έχουμε την απόλυτη συνεργασία δύο διαφορετικών κυβερνήσεων, της κυβερνήσεως Τσίπρα και της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Ο πρώτος νόμος για φαρμακευτική κάναβη έγινε από τον Αλέξη Τσίπρα, τότε να θυμάστε με σύμβουλο τον κύριο Νίκο Καρανίκα, mm-hmm. ο οποίος έκανε τον αρχικό νόμο. Συνέχεια, όταν έγινε η κυβερνητική αλλαγή το 19, εγώ παρέλαβα τον φάκελο της φαρμακευτικής κάναβης ως υπουργός βιομηχανίας. Όπως θυμάστε, κάλεσα τον κύριο Καρανίκα στο γραφείο μου και συνεργαστήκαμε από την πρώτη στιγμή και φτιάξαμε ένα καινούριο νόμο, πιο ευέλικτο, που στη Βουλή υποστήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Άρα, είχαμε και μια διακομματική συνένεση πάνω σε αυτή την πολιτική. Και τα έφερε έτσι η μοίρα. Και όταν τελείωσε ο ρόλο του Υπουργού Ανάπτυξη και ό,τι μπορούσε να κάνει ο Υπουργό Ανάπτυξη για την Αγγλική Κυριακή. Παραλάβατε ω Υπουργό Υγεία. Πήγα ω Υπουργό Υγεία για να τελειώσω τη διαδικασία. Και το συνεχίσατε. Άρα εδώ έχουμε και το κομμάτι τη παραγωγή στη χώρα μα και το κομμάτι τη διάθεση. Έχουμε παραγωγή και διάθεση. Έχουμε πλέον το πρώτο εργοστάσιο μαγευτική κάναβη στην Κόρινθο από την Τικούνο Λαμ που παράγει μαγευτική κάναβη. Και άρα έχουμε και μια καινούργια παραγωγική δραστηριότητα στη χώρα με δυνητικές μεγάλες εξαγωγές. Και το παρόν, αν δεν κάνω λάθος, στην Κόρινθο, στην έναρξη. Είχαμε πάει και με τον κύριο Κανίκα μαζί. Mm. Και έχουμε και την πρώτη παραγωγή τελικού προϊόντος και τώρα είμαστε στη φάση όπου η εταιρεία έχει καταθέσει φάκελο για τα επόμενα τελικά προϊόντα, γιατί άρα, τώρα είναι ο ανθός, θα ακολουθήσουν λάδια, κρέμες κλπ. Θα πάμε σε κάποια στιγμή σε μια κατάσταση που ένας γιατρός θα μπορεί να τους τεχογραφεί και όλα θα πηγαίνει στη φαρμακή και θα το παίρνει. Σήμερα ήδη σημαίνει τεχογραφή. Σήμερα οι γιατροί που επιτρέπει ο νόμος συνταγογραφούν φαρμακευτική κάναβη, έτσι η κυρία Παγκά πήρε τη συνταγή της. Και πάνε σε ένα φαρμακείο και εκτελείται κανονικά αυτή η συνταγή. Και στους καρκινοπαθείς ήδη. Είναι για πολλές ασθένειες. Έχει να κάνει με το χρόνιο πόνο, αλλά με διάφορες ασθένειες. Από αυτισμό σε παιδιά μέχρι καρκινοπαθείς που έχουν πολύ μεγάλο πόνο χρόνιο, νευροπάθειες. Ναι. Πάντως είναι ένα προϊόν το οποίο φαίνεται φαρμακευτικό, που φαίνεται έχει πολύ μεγάλη διάδοση στον δυτικό κόσμο. Mm-hmm. Αλματώδη ανάπτυξη, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ευρώπη. Και μπορεί δυνητικά να αποτελέσει για την Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο εργαλείο, γιατί πέραν του ωφέλους ασθενείς που είναι το πρώτο, παραγωγικά για τη χώρα μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα έχει τις κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, ναι. όπως έχουμε καταλάβει από την παράνομη κάναβη, που επιτρέπει την ανάπτυξη αυτών των φυτών. Θα σταματήσουμε εκεί ή θα προχωρήσουμε αργότερα. Δεν τα συνδέω προς Θεού, είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά επειδή πλέον, ας πούμε, στην Αμερική έχει ανοίξει η αγορά και για την. Κάναβη, εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ έχω εμπλακεί στη φαρμακευτική κάναβη.